Οι πρώτοι 20 οικίσκοι τοποθετήθηκαν απέναντι από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, με τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν τοποθετηθεί, όπως εκτιμάται, 60 συνολικά οικίσκοι. Ήδη σεισμοπαθείς καταθέτουν αιτήσεις για τους οικίσκους, με την επιλογή να γίνεται με κοινωνικά κριτήρια και με ανοιχτό το ενδεχόμενο οι πρώτες οικογένειες να φιλοξενηθούν αύριο στους οικίσκους. Οι πρώτοι θα μπουν, μπορούν να μπουν και αύριο. Από τις αιτήσεις που θα μας κάνουν, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Από τη στιγμή που έχεις λίγους οικίσκους, πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Η επιλογή πρέπει να είναι με κοινωνικά κριτήρια. Εγώ πιστεύω ότι το μεγαλύτερο αγκάθι αυτή τη στιγμή, να δούμε βέβαια ο τρόπος που θα βρούμε την επίλυση, είναι η σύντηση και μετά η διαμονή. Σε 4 ημέρες, 320 σεισμοπαθείς που φιλοξενούνται εδώ και αρκετές μέρες σε ξενοδοχεία θα βρεθούν στον αέρα, καθώς κλείνουν τα επίμαχα ξενοδοχεία, με τη Δημοτική Αρχή να αναζητά λύση για τη φιλοξενία τους σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες και με χρονικό ορίζοντα τους 4 μήνες. Εμείς λοιπόν οφείλουμε αυτή τη στιγμή, με διαγωνισμό, με προσφορές, να βρούμε ή ένα ή δύο ξενοδοχεία για να μπορούν να μπουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα για τουλάχιστον 3 με 4 μήνες. Ζητάμε διαμονή και σύντηση. Στο κλειστό γυμναστήριο, πληγέντες προετοιμάζονται και ψυχολογικά, καθώς οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Ράβομαι να φτιάξουμε λίγο το χώρο μας, να τον κάνουμε πιο καλέσθητο, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας, διότι έχει πάει στα τάρταρα. Και τι λέμε, κουρτίνες? Ναι, εδώ για τα παραβάν, για τα σπιτάκια μας. Τώρα βάζουν κλιματισμό εδώ πέρα, υπάρχει σωστό νερό, είναι πιο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με τις Σκηνές. Ήδη εκατοντάδες σεισμόπληκτοι αντίκρισαν τα πρώτα χρήματα τα οποία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα πήγαμε στο λογιστή, μας τα έκανε, ζήτησε μόνο τον αριθμό βιβλιαρίου. Τα υπόλοιπα τα έφτιαξε ο άνθρωπος και μου λέει: σου έχουν βάλει κατευθείαν 12.000. Οπότε περιμένει το δεύτερο έλεγχο, να σας βάλουν το δεύτερο κονδύλι και με αυτά τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι σας. Σπίτι μας, ναι, αλλά έχουμε γραφτεί για τα κοντέινερ, γιατί εδώ θα βγάλουμε όλο το χειμώνα. Ο αδερφός μου την έκανε εμένα δηλαδή, αλλά ήταν εύκολη η αίτηση, δεν ήταν δύσκολη. Για αυτούς που δεν ξέρουν τώρα, οι λογιστές, περιμένουμε εμείς. Τι να κάνουμε. Πόσα μιλάμε? Για 8.000, για 12, ναι. Το μήνυμα να είναι πολύ προσεκτικοί οι πολίτες σε σχέση με τη διαχείριση των χρημάτων, τα οποία προορίζονται για την επισκευή των σπιτιών τους, απευθύνει ο Δήμαρχος Αρχανών Αθερούσιων, ο οποίος παράλληλα κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος επιστροφής χρημάτων, στην περίπτωση που οι πληγέντες δηλώσουν μεγαλύτερη ζημιά από την πραγματική. Να μην δηλώνουν χωρίς να έχουν ζημιές, γιατί αυτό ενέχει τον κίνδυνο να γυρίσει μπούμεραγκ η διαδικασία και να ζητηθούν λεφτά πίσω. Να είναι προσεκτικοί και να περιμένουν τους δεύτερους ελέγχους, τα λεφτά που θα πάρουν ενδεχομένως από την πλατφόρμα να μην τα πειράξουν, ώστε αυτά χρησιμοποιούνται για τα πρώτα έξοδα οικοσκευών ή του μηχανικού, του φάκελου που πρέπει να κάνει ο μηχανικός για να καταθέσει στη ΔΑΕΦ η υπηρεσία που θα δώσει τις άδειες για να φτιάξουν μετά το σπίτι τους. Θα περιμένουμε λοιπόν το δεύτερο έλεγχο που είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τις λιώμενες αίθουσες, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας έχει ήδη παραλάβει 22 και αναμένει άλλες 40 αίθουσες. Έχουμε βάλει 7 στο Θραψανό και κλείσαμε από εκεί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα πια. Πάει το Δημοτικό εκεί πέρα, το Γυμνάσιο είναι εντάξει και έχουμε και 15 εδώ στο πρώτο Δημοτικό, το οποίο θα κάνει εναλλάξει με το δεύτερο, το πρωί το ένα και το βράδυ το άλλο. Εν τω μεταξύ, επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας απέστειλαν οι μαθητές της 3ης Λυκείου του Αρκαλοχωρίου, οι οποίοι ζητούν αντί για τηλεκπαίδευση να υπάρξουν άμεσες λύσεις για διαζώσεις στην δασκαλία, ακόμα και κοντέινερ. Ζητάμε λοιπόν να πάψει η τηλεκπαίδευση να αποτελεί πανάκια και να αναζητηθούν άλλοι πιο αποτελεσματικοί τρόποι, όπως για παράδειγμα η ταχεία παροχή κοντέινερ για τη λύση του προβλήματος. Σας ζητάμε να μεριμνήσετε για τη μοριοδότησή μας στις φετινές παρελλαντικές εξετάσεις, όπως άλλωστε έχει πράξει η ελληνική πολιτεία αρκετές φορές στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.